και τη φερεγγιότητα των εκφραστών του. Δεν υφίσταται επομένως επί του προκειμένου καμία περίπτωση προσβολή τη προσωπικότητα του καταγγέλλοντος, λαμβάνοντας επίσης υπόψη αφενός την πολιτική του ιδιότητα και αφετέρου τον σατυρικό χαρακτήρα τη εκπομπή. Αυτό του προτείνει ο δικός του επιστημονικός συνεργάτης. Δεν έχουν τελικά καμία καταγγελία από κανέναν βουλευτή και αυτή. Ο υπερβάλλον ζήλος είναι πολύ μικρή έκφραση για να εκφράσει αυτό. Αυτοί οι βασιλικότεροι του βασιλέως παίρνουν πρωτοβουλία. Στις ημέρες που η Ελλάδα ταλαιπωρείται και όλος ο κόσμος ταλαιπωρείται από την πιθανή χρεοκοπία λόγω όλων αυτών των ανθρώπων που κυβερνούσαν αυτή τη χώρα τόσα χρόνια, βλέπει το ένα σκάνδαλο μετά το άλλο να παραγράφεται και παίρνει την πρωτοβουλία για μια εκπομπή, είτε είναι σατυρική είτε δημοσιογραφική, δεν έχει σημασία, για οποιοδήποτε δημόσιο λόγο και κριτική στο πολιτικό σύστημα και λέει ότι, που κάποιος είπε ότι αυτοί οι άνθρωποι λειτουργούν ως πείρα, λειτουργούν ως κλίκα που καλύπτουν ο ένας τον άλλον. Με θέμα βέβαια την ατιμωρησία που όλοι δηλώνουμε και ρίχνουν πρόστιμο, αυτή η ανεξάρτητη αρχή, 50.000 ευρώ. Είναι πραγματικά τραγικό, είναι εξοργιστικό. Το μόνο πράγμα που έχει προσβληθεί σε όλη αυτή την υπόθεση είναι η ίδια η δημοκρατία και η ίδια η ελευθερία του λόγου και αυτοί που το προσέβαλαν είναι το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο. Οι άνθρωποι οι οποίοι εννοείται ότι επιλέχθηκαν με πολύ υψηλά ποιοτικά κριτήρια, κυρίως παιδείας, αλλά επειδή η παιδεία. Σίγουρα δεν είναι η εγκύτητα.